Εδώ στο Ράδιο Λασίθι, όπως σας είπα και νωρίτερα, υποδεχόμαστε την υποψήφια βουλευτή για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Είναι η κυρία Μαρία Κτιστάκη κοντά μας, η οποία είναι υποψήφια με την οργάνωση ΟΚΔΕ. Είναι η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Κυρία Κτιστάκη, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Μα πόσο χαμογελαστή απέναντί μου. Τι μου κάνεις, Μαρία μου. Καλά, Κατερίνα. Στον ελληνικό. Ωραία, πολύ καλά. Λοιπόν, γνώριμοι από το παρελθόν, ιδιαίτερες συστάσεις δεν θα κάνουμε. Εντάξει. Εγώ μόνο να πω ένα άτομο που μέσα το αίμα κυλάει πολύ έντονα. Σε απασχολούν πολλά, σε προβληματίζουν πολλά, ναι. Έχεις άποψη για πολλά και γενικά είσαι ένας ενεργός δημότης, έτσι. Αυτό νομίζω τον τίτλο θα έβαζα ακόμα. Λοιπόν, πριν κάνουμε μία γνωριμία ξανά με την οργάνωση, γιατί είσαι για δεύτερη φορά υποψήφια με την ΟΚΔΕ, είμαι τρίτη. Είμαι σε όλες τις εκλογές από το 2015 και μετά. Όσες έχουν γίνει ευρωεκλογές, κανονικές εκλογές κτλ. Είμαι υποψήφια με την ΟΚΔΕ. Από τότε δηλαδή που ξεκινήσαμε να κατεβαίνουμε στις εκλογές. Είναι σχετικά οργάνωση. Νέα οργάνωση, λοιπόν. Να το Η οργάνωση αυτό. Είναι πάρα πολύ παλιά. Είναι από το. Με τα πολεμικά χρόνια. Από το 1936 υπάρχει η οργάνωση. Ναι. Στις εκλογές κατεβαίνουμε το τελευταίο διάστημα. Uh-huh. Ναι. Και από τότε υποψήφια, λοιπόν, και εσύ εδώ στο Λασίθι. Με την οργάνωση. Ωραία. Πριν λοιπόν από αυτήν την γνωριμία ξανά με την ΟΚΔΕ, θέλω να ρωτήσω, γιατί εμείς εδώ σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο νομού Λασιθίου, καταγράφουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, αυτό που σου έλεγα και νωρίτερα, από νέο κόσμο, από νέα πρόσωπα και νέα σε ηλικίες, όπου έχουν θέσει την υποψηφιότητά τους σε αρκετά κόμματα. Θεωρείς ότι αυτό μπορεί να σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στην κεντρική εξουσία ή είναι και στόχος νέων προσώπων να μπουν τελικά στην πολιτική και κατ' επέκταση και στη Βουλή μέσα από τα κόμματα που εκπροσωπούν? Ναι, θα σου απαντήσω. Θέλω μόνο να πω τώρα, γιατί θα το ξεχάσω μετά, ότι αυτή την Κυριακή το απόγευμα στις 7 η ώρα στη μικρή αίθουσα του Μελίνα Μερκούρη θα κάνω μια εκδήλωση, θα κάνουμε σαν ΟΚΔΕ μια εκδήλωση που θα παρουσιάσουμε έτσι με περισσότερες λεπτομέρειες τι λέμε, ποιο είναι το πρόγραμμά μας, τι έχουμε να προτείνουμε στον κόσμο. Mm-hmm. Οπότε όσοι ακούσουν και ενδιαφέρονται να γνωρίσουν περισσότερο καλύτερα την συγκεκριμένη οργάνωση, εκεί θα είμαστε. Την Κυριακή το απόγευμα. Στις 7 η ώρα στην μικρή αίθουσα του Μελίνα Μερκούρη. Ωραία. Συγγνώμη, είπες θα κάνω και μετά είπες θα κάνουμε. Παρέλειψα να πω ότι είσαι η μόνη υποψήφια στο Λασίθι. Έτσι. Γενικά η οργάνωση κατεβάζει έναν υποψήφιο σε κάθε νομό, κατεβαίνουμε σε όλη την Ελλάδα. Ένα υποψήφιο σε κάθε νομό. Πρώτα-πρώτα γιατί ο κόσμος, εμείς δεν κατεβαίνουμε για προσωπική προβολή ή για να αποκτήσουμε κάποια θέση κάπου. Ακόμα και σε μεγαλύτερους πληθυσμιακά νομούς. Ας πούμε στην Αθήνα που είναι μεγάλες οι περιφέρειες, μπορούν να κατεβαίνουν δύο ή τρία άτομα. Είναι και το κόστος πάρα πολύ μεγάλο. Είναι. Αλλά επί της ουσίας εμείς οι εκλογές αποτελούν μια συνέχεια της γενικότερης δράσης μας. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Άλλωστε δεν θεωρούμε ότι οι κοινωνίες αλλάζουν μέσα από τις εκλογές. Στους δρόμους και στους αγώνες αλλάζουν τα πράγματα. Στις εκλογές κατεβαίνουμε περισσότερο σαν μια ευκαιρία και αφορμή να ακούσει ο κόσμος πώς αναλύουμε την πραγματικότητα, ποια θεωρούμε ότι είναι τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την πολύ μεγάλη κρίση στην οποία βρίσκεται το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα αυτή τη στιγμή και ποια πρόταση έχουμε να του κάνουμε για να φύγουμε από αυτή την κατάσταση. Ωραία. Οπότε είναι αφορμή οι εκλογές, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Παρ' όλα αυτά, να το πω εδώ, θα το ξαναπώ και στο τέλος, θεωρούμε ότι, και με αυτά νομίζω που θα πω παρακάτω θα είναι και ξεκάθαρο, η ψήφος στην ΟΚΔΕ είναι μια χρήσιμη ψήφος. Είναι μια ψήφος στους αγώνες, μια ψήφος στο πώς το επόμενο διάστημα θα οργανωθούμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και τα πάρα πολύ δύσκολα μέτρα που έχουμε μπροστά μας, όποια και αν είναι η επόμενη κυβέρνηση. Για την ερώτησή σου τώρα. Νομίζω ότι γενικά στα ψηφοδέλτια της, όσον αφορά δηλαδή την νεολαία, νομίζω ότι γενικά στα ψηφοδέλτια των, πώς να το πω, οργανώσεων της αριστεράς, να το πω έτσι, και μάλιστα της επαναστατικής αριστεράς, που είναι τα μικρά, οι μικρές οργανώσεις που πολλές φορές καταγράφουν πολύ μικρά νούμερα στις εκλογές, πάντοτε υπήρχε νεολαία και ήταν μάλιστα επειδή είναι το πιο ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας, ήταν πάντα και η, πώς να το πω,
Εγώ αυτοί που βγαίνανε μέσα από τα κόμματα, όχι μόνο στην αριστερά. Θα σου πω και για τα υπόλοιπα. Μέσα από τις, βγαίνανε μέσα από τους αγώνες, ήταν το νέο αίμα, ήταν πολλές φορές οι πρωτοπορίες στους αγώνες. Και με αυτή την έννοια συμμετείχαν και στα ψηφοδέλτια για να στηρίξουν ακριβώς τις πολιτικές στις οποίες πιστεύανε. Όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, δεν είμαι πολύ σίγουρη να σου πω. Νομίζω ότι υπάρχει μια διάθεση από την. Από τα, ας σου πω, τα μεγάλα, ας πούμε, τα μνημονιακά που λέω εγώ ή τα αστικά κόμματα, υπάρχει μια διάθεση από την πλευρά τους να πλησιάσουν την νεολαία. Δηλαδή να κατεβάσουν εκπροσώπους που θα είναι πιο κοντά ηλικιακά, σε πιο νέο κόσμο και με αυτή την έννοια να τραβήξουν ένα τέτοιο κόσμο. Εγώ δεν κρίνω τα κόμματα από τις, το αν είναι νέοι ή μεγαλύτερη σε ηλικία οι άνθρωποι που συμμετέχουν. Και αυτό χρήσιμο είναι όμως. Έτσι να έρθει η νεολαία, αφού υπάρχει ένας πίσω από εκεί που θα τον στηρίξουν, που είναι νέος ηλικία. Το τι υπάρχει, το τι πρεσβεύουν αυτά τα κόμματα και το τι εξυπηρετούν είναι το σημαντικό. Είναι γενικότερο θέμα πολιτικής. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ένας νέος άνθρωπος που συμμετέχει στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και του ΚΚΕ, έχει να εκφράσει κάτι καινούριο. Ίσα-ίσα που νομίζω ότι τα κόμματα αυτά πολιτικά βρίσκονται στην πιο αντιδραστική τους, να το πω έτσι, πολιτική έκφραση από ποτέ. Επίσης είναι για μένα ξεκάθαρο, μπορούμε να πούμε και κάποια στοιχεία στη συνέχεια, ότι όλα τα προγράμματα που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα. Κανένα δεν πατάει. Κανένας από αυτούς οι οποίοι ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή, των εργαζομένων, των φτωχών, στρωμάτων κτλ., δεν σκοπεύει να ακολουθήσει μια άλλη οικονομική πολιτική. Γιατί η οικονομική πολιτική αυτή τη στιγμή, τα δεδομένα τα οικονομικά, απαιτούν σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θες να αλλάξεις πραγματικά πολιτική, απαιτούν σύγκρουση με το ΝΑΤΟ και την Αμερική. Απαιτούν τέτοιες συγκρούσεις που κανένας τους δεν είναι διατεθειμένος να δώσει. Με την θα το δούμε αυτό μετά, περί προγραμμάτων και προτάσεων. Άρα, καταλαβαίνω μία διαφοροποίηση στην απάντηση για τη συμμετοχή της νεολαίας, έτσι, και για τις αριστερές δυνάμεις και γενικότερα για τα κόμματα τα μεγαλύτερα, εν πάση περιπτώσει, που μπαίνουν στη Βουλή τα τελευταία χρόνια. Πάμε να κάνουμε αυτή τη γνωριμία τώρα με την οργάνωση. Γιατί θέλω μετά να κάνουμε εκείνα, αν θέλεις, διαφοροποίηση, το είπα πριν, τώρα θα το πω ξεκαθάρισμα, αμέσως μετά όμως, γενικά στις αριστερές δυνάμεις. Για να ακούσουμε λοιπόν τι σημαίνει η ΟΚΔΕ ακριβώς. Να ακούσουμε. Λοιπόν, η ΟΚΔΕ, όπως είπα και προηγουμένως, είναι μια πάρα πολύ από τις οργανώσεις που έχουν έτσι βαθιά τις ρίζες τους στο εργατικό κίνημα. Έχει συμμετάσχει από την δημιουργία της ακόμα, που ξαναλέω είναι μεταπολεμικά, σε όλες τις κινητοποιήσεις, τους αγώνες, τις προσπάθειες να δημιουργηθούν σωματεία, επιτροπές αγώνα, όπου τέλος πάντων η εργατική τάξη προσπάθησε να οργανωθεί και να απαντήσει στα μέτρα που περνόταν εναντίον της, που προσπάθησε να δημιουργήσει εξεγέρσεις, επαναστάσεις κτλ. Ήταν μέσα και πολλές φορές ήταν και στην πρωτοπορία αυτών των κινημάτων και της δημιουργίας έτσι οργανώσεων, σωματείων κτλ. Να πω, ας πούμε, χαρακτηριστικά ότι στη Θεσσαλονίκη που ήμουνα εγώ, δημιουργήσαμε το Σωματείο Μισθωτών Εκπαιδευτικών, που καλύπτει όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα. Τελευταία στις πρόσφατες έτσι. Στις πρόσφατες προσπάθειες οργάνωσης του κόσμου, δημιουργήσαμε το e-food των Τιλβεράδων, δηλαδή το σωματείο, πάλι στη Θεσσαλονίκη. Αποτελούμε πρωτοπορία και έχουμε δημιουργήσει σωματεία στην κινητή τηλεφωνία. Αυτό το ακούω πρώτη φορά για το e-food, δεν το ξέρα. Και όμως, όσον αφορά, ας πούμε, τις νέες τεχνολογίες, επίσης, σωματεία δημιουργήσαμε εμείς εκεί. Πρωτοστατήσαμε στο διάστημα που είχαμε τις κινητοποίησεις των πλατιών. Πρωτοστατήσαμε και είχαμε και ανθρώπους οι οποίοι κατηγορηθήκαν και τους πήγαν στα δικαστήρια πρόσφατα με τις προσπάθειες να δημιουργηθούν οι κινητοποίησεις ενάντια στους χουντικούς νόμους της Νέας Δημοκρατίας στη διάρκεια της πανδημίας στο Πολυτεχνείο. Παλιότερα που ήμουνα και εγώ εκεί στη Θεσσαλονίκη με το Σύλλογο Αδιορίστων ενάντια στην κατάργηση της επετηρίδας. Τέλος πάντων, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία σαν οργάνωση. Είμαστε πάντοτε εκεί όταν χτυπιέται η εργατική τάξη, τα κατώτερα λαϊκά στρώματα, οι άνθρωποι οι οποίοι του μεροκάματου οι άνθρωποι, της εργασίας οι άνθρωποι. Παλεύουμε πάντα για την ενότητα των αγώνων, για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, για την επαναστατική προοπτική αυτών των αγώνων και για να μπορέσει ο κόσμος να οργανωθεί, όπως ξαναείπα και προηγουμένως, να αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε καμία σχέση με πώς να το πω,
έτσι τους επαγγελματίες πολιτικούς. Όπως επίσης, για να μπω λίγο και στη δεύτερη ερώτησή σου, δεν έχουμε και καμία σχέση με τη σταλινική γραφειοκρατία, τα εκτρώματα του σταλινισμού ή ας πούμε την ψεύτικη αριστερά της διαχείρισης που βλέπουμε έτσι να έχει και πολλή επιτυχία το τελευταίο και προηγούμενο διάστημα. Ήταν αυτή που εκπροσώπησε και ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το μέτωπο που υποτίθεται κατέβασε και που είδαμε σε ποια προδοσία μας οδήγησε και τι αποτελέσματα είχε. Άρα καταλαβαίνω ότι επειδή στον αριστερό χώρο υπάρχουν αρκετά κινήματα και οργανώσεις, υπάρχουν πολλές και βασικές διαφορές μεταξύ σας. Γιατί κάποιος θα έλεγε, επειδή τα κόμματα είναι πολλά στην αριστερά, είναι μια έντεχνη διαδικασία για την προσέλκυση περισσότερου κόσμου, και γιατί όλα αυτά ή τα περισσότερα, εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεστε βρε παιδί μου ένα. Δηλαδή 36 ψηφοδέλτια θα πάρουμε μεθαύριο. Δεν ξέρω πόσα από αυτά συμμετέχουν και στον αριστερό χώρο. Και γιατί δεν το κάνεις, βρε Κατερίνα, το ίδιο ερώτημα από την αντίθετη πλευρά. Πώς δηλαδή δεν το κάνω. Όλοι αυτοί που κατεβαίνουν. Πώς δεν το κάνω, βεβαίως. Γιατί 36 κόμματα. Ωραία, και ειδικά τώρα μιλάμε για την αριστερά, έτσι. Και έχω εσάς τώρα απέναντί μου. Γιατί 5, 6, 7, 8 οργανώσεις, μην τις κάνετε μία. Ναι. Να ξεκινήσω από το πρώτο που είπα, δηλαδή ότι η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος είναι μια οργάνωση που ανήκει στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, του τροτσκισμού και της Τετάρτης Διεθνούς. Απορρίπτει σαν ιδεολογία, σαν βάση το σταλινισμό. Δεν θεωρούμε δηλαδή ότι μπορεί το όραμα ενός επαναστατικού κινήματος σήμερα να είναι να δημιουργήσει τα σταλινικά καθεστώτα που είδαμε στην Σοβιετική Ένωση. Και ξεκινάμε από εκεί. Αυτό όμως δεν είναι ένα πράγμα που απλά είναι στην ιδεολογία, έχει να κάνει και με το πώς διαχειρίζεσαι και αντιμετωπίζεις το κίνημα. Ναι. Για εμάς, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία και αυτό που προσπαθούμε να οργανώσουμε και έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό, είναι η αυτοοργάνωση του κόσμου. Δηλαδή, με ποιο τρόπο ο ίδιος ο κόσμος, μέσα από τη δική του την κινητοποίηση, μέσα από τη δική του τη δράση, θα παλέψει και θα βρει τρόπους να οργανωθεί, στη γειτονιά του, στο χώρο εργασίας του, στο σχολείο του, στη σχολή του, στην πόλη του, δεν ξέρω εγώ πού, μόνος του να βάλει τα αιτήματα που θεωρεί ότι τον εκπροσωπούν. Ναι, θα βοηθήσουμε εκεί τα αιτήματα να ομαδοποιηθούν, να ενωθούν σε κάποια πιο γενικά, ναι, που εκφράζουν συνολικά και άλλες ομάδες ανθρώπων, mm-hmm, και μέσα από αυτή τη διαδικασία σιγά σιγά και να πετύχουμε άμεσα αποτελέσματα. Να καταρριφθούν νόμοι, να εμπλοκαριστούν, όπως ας πούμε οι δράσεις. Ποιοι νόμοι, για παράδειγμα, να καταρριφθούν νόμοι. Σου λέω ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα. Ένφια, για παράδειγμα. Λέμε τώρα, ένα παράδειγμα. Ένα άλλο πρακτικό παράδειγμα ήταν ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι, με πρωτοπορία τους δικούς μας φοιτητές, mm-hmm, δεν επέτρεψαν να εφαρμοστεί η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια, ναι. Δεν είναι σημαντικό? Εδώ στην Ιερά Πέτρα καταφέραμε μέσα από τις επιτροπές αγώνα να μην ιδιωτικοποιηθεί να μην κλείσει το νοσοκομείο. Και το επόμενο διάστημα ελπίζω ότι θα είμαστε πάλι στο δρόμο να παλέψουμε να μην ιδιωτικοποιηθεί η υγεία συνολικά, που περιλαμβάνει και το δικό μας το νοσοκομείο. Αυτού του είδους οι κινήσεις δεν είναι κινήσεις που γίνονται απαραίτητα ή συνήθως δεν γίνονται, παραδείγματος χάρη από το ΚΚΕ, γιατί υποθέτω ότι στο μυαλό σου τώρα έχεις αυτό. Το ΚΚΕ πάντοτε ο τρόπος που λειτουργεί είναι, δεν είναι το πρόβλημα το άμεσο, το οποίο, να σου δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα, είχαμε τώρα τις κινητοποίησεις στα Τέμπη, ναι, για τα Τέμπη, mm-hmm, αυτό που βγήκε, ήταν ένα μεγαλειώδες κίνημα αυτό που, mm-hmm, δημιουργήθηκε, mm-hmm, με έναν αυθόρμητο τρόπο. Αυτό που έβγαινε από τις κινητοποίησεις ήταν, φταίτε όλοι καταρχήν, να πέσει η κυβέρνηση που, ναι, είναι η κύρια υπεύθυνη γι' αυτό, να σταματήσουν εδώ και τώρα ιδιωτικοποίησεις, να ξαναπάρουμε πίσω τα τρένα. Ναι. Ποια ήταν η στάση του ΚΚΕ στο συγκεκριμένο? Σε πρώτη φάση κάναμε κάτι πορείες μνημόσυνα με κεράκια κτλ. Όχι μόνο από το ΚΚΕ. Το δεύτερο ήταν. Πρόταξαν αρκετά αιτήματα και από την πλευρά του ΚΚΕ. Το κεντρικό αίτημα να επανεθνικοποιηθεί το σιδηρόδρομος, ναι, και να πέσει η κυβέρνηση, δεν το έβαλε. Ποτέ. Αυτό που έλεγε ήταν, θα λογαριαστούμε στις κάλπες, ψηφίστε το ΚΚΕ για να δούμε καλύτερες μέρες. Και το πρόβλημά μας δεν είναι η ιδιωτικοποίηση αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημά μας είναι ο καπιταλισμός γενικά. Είναι κοντά και μακριά. Δεν κάνουν προτάσεις. Όχι, έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζεις τα κινήματα. Από την πλευρά των σταλινικών, να το πω έτσι, κινημάτων, κομμάτων, η αντιμετώπιση είναι
να ελέγξουμε το κίνημα, mm-hmm. να το στρέψουμε mm-hmm. σε ψήφος εμάς, mm-hmm. Αν δεν καταφέρουμε να το χειραγωγήσουμε, να το σταματήσουμε. Mm-hmm. Δεν συμμετείχαν στις πλατείες. Ποτέ. Η στάση του στο όχι τη θυμάσαι? Τη στάση με το δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα, το 15. Δεν μας αφορά. Ή ναι ή όχι δεν έχει καμία διαφορά για την κοινωνία. Δεν είχε διαφορά για την κοινωνία. Άσχετα από αυτό. Πάντα το κουκουέ έχει άλλη άποψη για τη είναι συμμετοχή τη Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Είναι λίγο όμω το πώ. Εγώ σου λέω πώ διαχειρίζεσαι τα κινήματα των ανθρώπων, τι οργανώσει των ανθρώπων, την προσπάθεια του κόσμου να οργανωθεί. Άρα λοιπόν πώ θα είσαι μετά μαζί με ένα κόμμα που έχει αυτή την στάση απέναντι στην αυτοργάνωση και τη δράση του. Ο κόσμο γενικά κοινωνίας. Έχει εισπράξει δυσαρέσκεια. Έτσι. Από τι πολιτικέ όλων αυτών των τελευταίων ετών, όχι μόνο προσφάτω, υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Γι' αυτό. Και υπάρχει και μια στροφή και σε μικρότερα κόμματα. Γι' αυτό και δεν μπορεί να προκύψει και η αυτοδυναμία μεθαύριο στις κάλπες, έτσι δεν είναι? Ωραία. Δηλαδή διεκδικούν το 50% συνάντα, δεν το πάρει κανένα κόμμα. Δύο ή και τρία. Επομένως, με δεδομένο ότι κατανοούμε ότι έχουν δοκιμαστεί κέντρο-αριστερά κόμματα, κέντρο-δεξιά συστήματα, είμαστε σε αυτή την κατάσταση που σήμερα βιώνουμε, με τα θετικά και με τα αρνητικά φυσικά. Δείχνουν ότι τα γκάλοπ δεν μπορεί να πάρει το 35%, έτσι, ακόμα και αυτό ένα ποσοστό, κανένα κόμμα. Θέλω να ρωτήσω εσάς, είστε οργανωτικά καλύτερα και σε τι ευελπιστείτε, για να ακούσουμε σε λίγο και τις προτάσεις και το όραμά σας και τα προγράμματά σας. Γιατί και εσείς προσωπικά ήσασταν ξανά υποψήφια. Να θυμίσουμε λίγο και τα ποσοστά που πήρε η ΟΚΔΕ. Αν σου πω τώρα ότι δεν θυμάμαι, γιατί είναι μικρά τα ποσοστά. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, είχαμε πάει αρκετά καλά στις ευρωεκλογές, αλλά κινούμαστε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Οργάνωση είμαστε. Ναι. Και ξαναλέω ότι για μας το ουσιαστικό δεν είναι αυτές καθ' αυτές οι εκλογές. Δεν φτάσαμε, ας πούμε, τις ψήφους της Ανταρσία. Δες όμως που είναι σήμερα η Ανταρσία. Επειδή είναι συγκολήσεις οργανώσεων, mm-hmm. χωρίς όμως την πραγματικότητα να υπάρχει μια ενότητα mm-hmm. στα προγράμματά τους, στον τρόπο που αντιμετωπίζουν το κίνημα στις... Mm-hmm. Είναι συγκολήσεις οι οποίες με το που τελειώνουν οι εκλογές διαλύονται στο εκτός συνετέθη. Και κάθε μια τραβά το δρόμο της. Τι να την κάνεις αυτού του είδους την ενότητα που είναι εκλογικίστικη ενότητα? Δεν έχει καμιά αξία. Άρα εσείς λέτε ότι είστε μια οργάνωση όπου υπάρχει μια δυναμική, συμμετέχετε στους αγώνες, δεν θέλουμε πανηγυρισμούς και φανφάρες. Προσπαθούμε να τους οργανώσουμε τους αγώνες, δεν έχουμε κάποιες αυταπάτες. Θέλετε κόσμο κοντά για αυτό, έτσι, για να βγαίνει να διαμαρτύρεται για κάθε τι το οποίο αντιστέκεται και μπορεί να φωνάξει. Ναι, να αλλά μιλήσει. Δεν φτάνει αυτό. Δηλαδή, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι αυτή την αντίσταση, το κατέβασμα στο δρόμο, την κινητοποίηση του κόσμου, να mm-hmm. την οργανώσουμε mm-hmm. και αυτές οι οργανωτικές δομές να μην διαλυθούν την επόμενη μέρα. Ναι. Να παραμείνουν, να μπορέσουμε να τις αναπτύξουμε, να μπορέσουμε με ένα ενεργό τρόπο ο κόσμος να συμμετέχει μέσα σε αυτές, mm-hmm. να τις ενώσουμε μεταξύ τους mm-hmm. με κάποια κοινά αιτήματα που έχει ο κόσμος. Δεν έχει αυτή τη στιγμή ότι... θέλουμε, ας πούμε, βάζω ένα παράδειγμα. Θέλουμε να υπάρξει αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή των μισθών, γιατί μας έχει διαλύσει ο πληθωρισμός. Θέλουμε να υπάρξει πλαφόν στις τιμές των βασικών τροφίμων, έτσι ώστε να μην φεύγει το 80% από το εισόδημα μιας οικογένειας για να πληρώσει τρόφιμα, νερό, ρεύμα και νίκη. Δεν υπάρχουν κάποια αιτήματα που μπορούν όλους να μας ενωπήσουν και να μπουν μπροστά. Να μειωθούν συντελεστές, φορολόγησης, ΦΠΑ κτλ. Να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο το οποίο έχει αποκομίσει μέσα στην κρίση, μέσα στην πανδημία, τεράστια υπερκέρδη. Και την ίδια στιγμή έχουν αυξηθεί η φορολογία. Άρα του κόσμου. Άρα εσείς στην Αντιπέρα, με μια συζήτηση που είχαμε χθες με εκπρόσωπα άλλου κόμματος, δεν είστε υπέρ της ενιαίας φορολόγησης? Για παράδειγμα, άκουγα χθες εκπρόσωπο του κ. Τζίμερου να λέει 15% φορολόγηση για όλους. Ποια φορολόγηση για όλους? Είμαστε με τα καλά μας. Εδώ ξεζουμίζεται ο μέσος εργαζόμενος και ο συνταξιούχος σε απελπιστικό βαθμό με τους άμεσους και με τους έμεσους φόρους. Και τους πληρώνουμε στα τρόφιμα. Φαντάζομαι ότι μέσα στην κρίση, μέσα αυτού στην ακρίβεια και στην. Το τελευταίο διάστημα mm-hmm. Οι εργαζόμενοι, γιατί από αυτούς βγαίνει το mm-hmm. μεγαλύτερο mm-hmm. ποσοστό των φόρων, οι άμεσοι φόροι αυξηθήκανε, κάτσε να το δω κιόλας κάπου το έχω γράψει, οι άμεσοι φόροι είχαμε 1,5 δις αύξηση και 5 δις τους έμεσους, η άμεση από τη φορολογία και η έμεση από τα τρόφιμα. Από την πλευρά των μεγάλων επιχειρήσεων είχες 20% αύξηση των κερδών των σούπερ μάρκετ, επειδή ποτέ δεν μπήκε καμία, πώς το λένε,
ένας έλεγχος στο τι κάνουν με τις τιμές. Όσον αφορά τις εταιρείες ενέργειας που επίσης σχροκερδούν, είχαν 70% αύξηση στα κέρδη τους. Όσον αφορά, τους δώσαμε επιπλέον 7,5 δισεκατομμύρια επιδότηση. Άρα, την έπαιρναν από τους δικούς μας λογαριασμούς και την έδιναν σε αυτούς. Από τη φορολογία μας. Η πρόταση λοιπόν είναι ξεχωριστή φορολογία. Να φορολογηθούν φορολογία του οι μεγαλοεπενδυτές. Δεν είναι επενδυτές, είναι μεγαλοκλέφτες. Εντάξει, αυτό. Όχι, αλήθεια είναι. Πώς το λένε, βαριά φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου, γιατί αποκομίζει περικέρδη, και την ίδια στιγμή η πολιτική που ακολουθεί και η κυβέρνηση η σημερινή, αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση, είναι να τους επιδοτεί και να τους φοροαπαλλάσει. Την ίδια στιγμή που πέφτει τσεκούρι στο εισόδημα των μισθωτών, των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των χαμηλότερων λαϊκών στρωμάτων. Ποια είναι η φορολόγηση, τι λέμε τώρα, γιατί πράγμα συζητάμε. Από πού ξεκίνησα τώρα, ναι, ότι προσπαθούμε. Από τα οικονομικά και την φορολόγηση γενικότερα. Λοιπόν, ναι, να υπάρχουν και κεντρικότερα αιτήματα, ο κόσμος να είναι ενεργός, να προσπαθεί να, μέσα από την αυτοοργάνωσή του, να παλεύει και να κερδίζει πράγματα, είτε πρόκειται για επιτροπές όπως αυτή που είχαμε εδώ με το νοσοκομείο, είτε πρόκειται για σωματεία, είτε πρόκειται για επιτροπές που δημιουργούνται μέσα σε εργασιακούς χώρους που πιθανά, ας πούμε, να είναι γραφειοκρατικοποιημένο το σωματείο τους και να μην μπορούν να εκφραστούν μέσα από αυτό, να κερδίζουμε και τα μικρά στην κάθε επιχείρηση, στην κάθε σχολή, οπουδήποτε, και τα μεγάλα που έχουν να κάνουν με μεγαλύτερα πράγματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι μέσα από αυτή την δράση του και την αυτενέργειά του και την αυτοοργάνωσή του, ο κόσμος αποκτάει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, καταλαβαίνει ποια είναι η δύναμή του, και μπορούμε σε ένα επόμενο διάστημα να δημιουργήσουμε σιγά σιγά μια αντιεξουσία, όποια και αν είναι η κυβέρνηση που θα υπάρχει εκείνη τη στιγμή, εμείς το λέμε κυβέρνηση των εργαζομένων, η οποία θα μπορέσει να διεκδικήσει και να επιβάλλει και την κυριαρχία της να φέρει την επανάσταση. Ωραία. Να φτάσουμε στο σοσιαλισμό. Να έρθει η επανάσταση. Ναι. Μεγάλη κουβέντα η επανάσταση. Μόνο αυτή όμως έχουμε μπροστά μας, γιατί από την άλλη την πλευρά μόνο μαυρίλα υπάρχει. Δηλαδή τους βλέπεις τώρα όλους αυτούς και κατεβαίνουν με 1,000 προγράμματα, με 17,000 προτάσεις, οι οποίες ακούγονται κάποιες και πάρα πολύ δελεαστικές. Αλλά ποτέ δεν εφαρμόζονται. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Ή θα μπούμε σε μια διαδικασία να υπάρξει μια σύγκρουση με αυτό το ίδιο το σύστημα. Διαφορετικά, δηλαδή μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος. Σύγκρουση λέτε τώρα με το ίδιο το σύστημα. Λοιπόν, καταρχήν, έχει δύο πτυχές το ερώτημά μου. Το σκέφτομαι τόση ώρα να το κάνω. Ναι, θα το πάμε σε λίγο. Κατά πόσο, γιατί μιλάω τώρα με μία εκπρόσωπο μιας οργάνωσης όπου επιχειρείτε να μπείτε και μέσα στη Βουλή. Αυτό το 3% μπορεί να έχει ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μπορεί να θεωρείται νόμιμο. Είναι για εσάς δημοκρατικό, ποιο είναι το 3%? Το 3% για να αποκτήσει το 3% των ψηφοφόρων και να μπει μέσα στην Ελληνική Βουλή. Πόσο είναι δημοκρατικό πια αυτό? Και να υπάρχουν φωνές, να υπάρχουν κόμματα, να υπάρχουν οργανώσεις όπου μπορούν να εκφράσουν κάτι διαφορετικό και να μην τους δίνεται αυτή η δυνατότητα. Για παράδειγμα, μια ενδεχόμενη, λέω τώρα, είσοδό σας στη Βουλή, έτσι. Σίγουρα δεν θα σας φορτώσει με μεγάλα βάρη και με πολλές προϋποθέσεις και με αγώνες. Η φτώχεια το ίδιο πατή, πράγμα που κάνουμε τώρα θα κάνουμε και αν μπούμε στη Βουλή. Δηλαδή θα προσπαθούμε να οργανώσουμε τον κόσμο να αντιδράσει σε αυτή τη Βουλή, η οποία είναι αστική και η οποία εκφράζει και εφαρμόζει συγκεκριμένες πολιτικές των κομμάτων, των μεγαλύτερων κομμάτων, των κυρίαρχων κομμάτων, τα οποία εξυπηρετούν τα ίδια συμφέροντα, είτε είναι ρεφορμιστικά, είτε είναι πιο νεοφιλελεύθερα, πιο ξεκάθαρα αστικά. Τι διαφορετικό εξυπηρέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι εξυπηρετεί η Νέα Δημοκρατία? Ίσα που ο ΣΥΡΙΖΑ έστρωσε το δρόμο για να κάνει ό,τι κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Είναι η κυβέρνηση που έκανε τις περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις. Το συνειδητοποιούμε. Εντάξει, βγαίνει τώρα και λέει, μα τότε είχαμε μνημόνια. Ωραία. Τότε είχαμε μνημόνια. Και τώρα τι θα έχουμε δηλαδή, αν ξαναγίνουν η κυβέρνηση? Θα έχουμε ένα χρέος που είναι μεγαλύτερο από ό,τι ήταν όταν μπήκαμε στα μνημόνια. Θα έχουμε τη δέσμευση που την υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα ισχύουν και θα εφαρμόζονται τα μνημόνια μέχρι το 2060. Δεν θα εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα μνημόνια? Θα τα εφαρμόσει. Έχουμε μια κατάσταση που λέει ότι η βιομηχανική παραγωγή και η αγροτική παραγωγή βρίσκονται σε μια διαρκή συρρήκνωση. Έχουμε την πραγματικότητα που λέει ότι τα ελλείμματα έχουν υπερδιπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα. Το έλλειμμα, πώς το λέμε, κάτσε να το διαβάσω κιόλας, βρε Κατερινιό μου. Γιατί για μένα έχουν σημασία αυτά.
Δεν ξέρω πού θέλεις να αναφερθείς. Τώρα θα σου πω πού θέλω να αναφερθώ. Είναι τόσο μεγάλα τα ελλείμματα που σημαίνουν ότι είναι τόσο μεγάλες οι καινούργιες δανειακές ανάγκες που δημιουργούνται. Που θα δανειζόμαστε, και ποτέ δεν θα τελειώνει. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε γύρω στις 5 με 10 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο σε τοκοχρεωλήσια. Όχι στο χρέος, αυτό καθ' αυτό, αυτό εκεί είναι. Σε τοκοχρεωλήσια. Αυτά δεν θα τα πληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού θα τα βρει τα λεφτά να κάνει άρα, όλα αυτά λοιπόν, που για εσάς όλοι οι υπόλοιποι είναι ίδιοι, έτσι. Δεν διαφέρει ο ένας από τον άλλο. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ως τέλος επί πάντων ουσίας, έχουν περάσει ναι. από την εξουσία της χώρας μας. Μπορεί να διαφέρει στον τρόπο που εφαρμόζουν κάποια πράγματα, αλλά τα ίδια πράγματα θα εφαρμόσουν. Πάμε λοιπόν τώρα, γιατί ο κόσμος θέλει να ψηφίσει εσάς για να ακούσει αυτό το διαφορετικό που θα μας πείτε τώρα. Τις δικές σας προτάσεις, το δικό σας όραμα, το δικό σας πρόγραμμα. Είπαμε ήδη για τη φορολόγηση λίγο πριν, έτσι. Ναι. Πάμε να πιάσουμε άλλους τομείς. Να τους πιάσουμε. Ωραία. Να ακούσω λοιπόν το πρόγραμμά σας. Γιατί ζητάτε τη στήριξη από τον κόσμο? Λοιπόν, καταρχήν εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει άμεσα το επόμενο διάστημα να πάρθουν κάποια μέτρα πώς να το πω έτσι, ανακούφισης του κόσμου. Αλλά για να πάρθουν αυτά τα μέτρα υπάρχει μια προϋπόθεση, θα την πω μετά. Τέτοια μέτρα θα πρέπει να είναι, ας πούμε, λέω μερικά έτσι χαρακτηριστικά, η επανεθνικοποίηση όλων των υποδομών, των οργανισμών κοινής ωφέλειας, των υπηρεσιών που έχουν ξεπουληθεί και τους πληρώνουμε και από πάνω. Τους τα δώσαμε και μετά τους πληρώνουμε και από πάνω, χωρίς να αποζημιωθούν αυτοί που τα πήρανε και κάτω από κοινωνικό έλεγχο. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτό που είπαμε προηγουμένως, αύξηση των μισθών και αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή και στις μισθούς και στις συντάξεις. Θα πρέπει να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας, που είναι ένα όργανο κλεψίματος των χρημάτων του δημοσίου και του ελληνικού λαού. Θα πρέπει να καταργηθούν όλοι οι νόμοι που αυτή τη στιγμή σιγά σιγά πραγματοποιούν την ιδιωτικοποίηση της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής ασφάλισης κτλ. Να δοθούν γενναία χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να δημιουργηθούν οι υποδομές που χρειάζονται, να προσληφθεί το προσωπικό που χρειάζεται, για να μπορέσουν αυτά να λειτουργήσουν και να εξυπηρετούν πραγματικά τον κόσμο. Θα πρέπει να καταργηθούν οι νόμοι Χατζηδάκη και όσον αφορά τα εργασιακά και όσον αφορά τον ΟΑΕΔ, όπως και του Κατρούγκαλου προηγούμενοι νόμοι, έτσι ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και να ξαναγυρίσουν έτσι τα δικαιώματα των εργαζομένων και η δυνατότητά τους να παλεύουν για αυτά τα δικαιώματα στο χώρο της δουλειάς τους. Θα πρέπει να σταματήσουν οι πληστηριασμοί. Θα πρέπει να διαγραφούν τα χρέη των φτωχών νοικοκυριών και σε δάνεια και στη ΔΕΗ και δεν ξέρω εγώ σε ποιον άλλον έτσι παρόμοιο οργανισμό. Πολύ ωραία ακούγεται το πρόγραμμα. Από πού θα βρούμε πόρους? Ξαναλέω, θα πρέπει να φορολογηθούν χωρίς μάλιστα να αποζημιωθούν. Θα πρέπει να φορολογηθούν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και των πλουσίων. Να πω μόνο ότι γύρω στα 100 δισεκατομμύρια, περίπου το μισό ΑΕΠ, υπολογίζεται ότι παίρνουν κάθε χρόνο και δεν επενδύουν τίποτα. Δεν ξαναγυρίζουν τίποτα στην οικονομία. Και άλλα πολλά που τώρα εντάξει, δεν μας παίρνει να τα πω. Τα όμως, πιο κεντρικά είναι αυτά. Η προϋπόθεση για να μπορέσουν να γίνουν όλα τα παραπάνω, η προϋπόθεση για να μπορέσουμε να παράγουμε νέο πλούτο, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να ανατάξουμε την οικονομία και να ξαναβάλουμε σε κίνηση την παραγωγή, είναι να διαγραφεί μονομερώς το χρέος. Εννοώ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά ανασυγκρότηση συνεχίζοντας να πληρώνουμε σε τόκους όσα πληρώνουμε. Να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ είναι εργαλεία που εξυπηρετούν το μεγάλο κεφάλαιο, στραγγαλίζουν τις μικρές οικονομίες, αφαιμάζουν τις τσέπες των εργαζομένων και της Ελλάδας. Δηλαδή επιστροφή σε δικό μας νόμισμα, είτε λέγεται δραχμή είτε οτιδήποτε αλλά άλλο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με κάποιο μεσοβέζικο τρόπο, μπορεί να γίνει μονάχα αν φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με δικό μας νόμισμα δεν γίνεται. Όχι. Να εθνικοποιηθούν, όπως είπα και πριν, όλοι οι τομείς κλειδιά της οικονομίας, χωρίς να γίνουν αποζημιώσεις πουθενά και να τεθούν κάτω από εργατικό έλεγχο. Από τον έλεγχο δηλαδή των ανθρώπων που τα δουλεύουν και της κοινωνίας. Μόνο έτσι μπορούμε να ελέγξουμε εμείς πού πάνε τα χρήματα, τι παράγουμε και πού πάνε τα χρήματα που παράγουμε. Να φύγουμε από το ΝΑΤΟ, να διώξουμε τις αμερικανικές βάσεις, να μην συμμετέχουμε στους πολέμους τους, να μην έχουμε καμιά εμπλοκή στις κυρώσεις προς άλλους λαούς, όπως γίνεται ας πούμε αυτή τη στιγμή προς το ρωσικό λαό, να σταματήσουν οι εξοπλισμοί, παρένθεση, 3,5%
πάνω από το του ΑΕΠ, πάνω από το πόσο δίνει η Αμερική, που είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες δαπάνες εξοπλιστικές, δίνει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Κάθε ευρώ που παίρνουν, που αφαιρείται και πηγαίνει στους εξοπλισμούς, το παίρνουν από την υγεία, το παίρνουν από την παιδεία, το παίρνουν από την ασφάλιση, το παίρνουν από τους μισθούς των εργαζομένων. Επίσης, λέμε ότι η προϋπόθεση για να γίνουν όλα τα παραπάνω είναι να ξαναγυρίσουν, να καταργηθούν οι διάφοροι χουντονόμοι που έχουν περάσει το τελευταίο διάστημα, οι οποίοι από τη μία πλευρά καταδικάζουν και φορτώνουν κατηγορίες στον κάθε αγωνιστή, τον κάθε απεργό, τον κάθε εργαζόμενο, ναι, την ίδια στιγμή που φοροαπαλλάσσουν και καλύπτουν μέσω του δικαστικού συστήματος τους λιγνάδιδες, τις καηλίδες, τους μεγάλο μάτσιδες, κεφάλαιο αυτό. Ναι, μεγάλο αλλά πολύ σημαντικό, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυσοσμία που βγαίνει από το κεντρικό πολιτικό σκηνικό, σκάνδαλα επί σκανδάλων, μίζες, χρήματα που δίνονται, που αρπάζονται από το Ταμείο Ανάπτυξη και δίνονται σε διάφορους συμμέτερους. Μια αποφορά βγαίνει. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Δείχνει και την ποιότητα και του πολιτικού προσωπικού που εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή την αστική τάξη της Ελλάδας και την ποιότητα της αστικής τάξης της Ελλάδας. Άρα, κυρία Κριστάκη, καταλαβαίνω ότι προτείνεται αυτήν την ώρα μέτρα, στον κόσμο, να μείνουμε εμείς και οι μοναχοί μας, που λέμε. Δηλαδή, όχι, να φύγουμε το από τον ΝΑΤΟ, να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουμε το δικό μας νόμισμα, τη δική μας δύναμη και τη δική μας δυναμική. Πώς? Θα το ξαναστήσουμε το κράτος από την αρχή. Ναι, μόνο έτσι όμως μπορούμε να γλιτώσουμε από όλα αυτά που ισχύουν αυτή τη στιγμή και τα επόμενα που θα έρθουν και θα είναι χειρότερα. Γιατί εγώ, για να πω ένα παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι μια οικονομία που παραπέει, είναι αυτή που αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη κρίση αυτή τη στιγμή από τους υπεριαλιστές και που διαλύεται στα εκτός συνετέθη, φαίνεται. Δείτε τι γίνεται στη Γερμανία, τι κινητοποίηση. Δηλαδή, να ακολουθήσουμε τη γραμμή της Αγγλίας, για παράδειγμα. Τι γίνεται, που βγήκε εκτός. Μισοβγήκε η Αγγλία και δεν βγήκε μέσα από αγώνες. Εμείς αυτό που λέμε είναι να. Πώς να το πω, να ενισχύσουμε τα κινήματα και μέσα από τα κινήματα να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να βγούμε μέσα από την οργάνωση των ανθρώπων, με τον τρόπο που το είπα πριν, οργανώνοντας τη δράση μας και την αντίδρασή μας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρώ και από το ΝΑΤΟ και από όλους αυτούς τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς που ουσιαστικά στραγγαλίζουν και κατακρεουργούν τους λαούς. Μάλιστα. Και να ενωθούμε με τους υπόλοιπους λαούς, να δημιουργήσουμε δηλαδή συνδέσεις. Δεν σημαίνει απομόνωση το να βγούμε από όλους αυτούς τους οργανισμούς. Το αντίθετο. Σημαίνει απελευθέρωση και ένωση με τα κινήματα όπου υπάρχουν. Και νομίζω ότι αν γίνει από την αρχή, η αρχή από εμάς, που φαίνεται μάλλον να μην γίνεται από εμάς, αλλά δεν ξέρεις κιόλας, η Γαλλία είναι στο δρόμο. Η Γερμανία είναι στο δρόμο. Η Αγγλία είναι στο δρόμο. Υπάρχουν λαοί στη Λατινική Αμερική που είναι μήνες στο δρόμο. Ναι. Μην πω χρόνια ολόκληρα στο δρόμο. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει μια διάθεση από ολόκληρη την κοινωνία αυτή τη στιγμή να βάλει ένα τέρμα σε αυτή την καταστροφική πορεία που ακολουθεί το καπιταλιστικό σύστημα. Άρα στους αγώνες να ενωθούμε με όλους τους υπόλοιπους. Και μετά θα ενωθούμε και στην οικονομία και στην κοινωνία και παντού. Αλλά αυτός είναι ο δρόμος. Κανένα κόμμα ρεφορμιστικό ή κανένα κόμμα αστικό δεν πρόκειται να προτείνει, είναι πολύ περισσότερο να εφαρμόσει τέτοια πράγματα. Κανένας τους δεν θα τα εφαρμόσει. Με αυτή την έννοια είναι μονόδρομος ότι όποια κυβέρνηση και να βγει αύριο, με ό,τι συνδυασμό και να γίνει, αυτό που ζούμε τώρα θα το ζήσουμε πολλαπλάσιο το επόμενο διάστημα, που ξεκάθαρο. Δεν θα είναι και προεκλογικό. Άρα, για όλους αυτούς τους λόγους, κατανοούμε, ζητάτε την ψήφο των πολιτών στην οργάνωση ΟΚΔΕ, στη Μαρία Τικτιστάκη, εδώ στο Λασίθι. Πρώτα-πρώτα τη συστράτηση του κόσμου στους αγώνες που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, που είναι η μόνη διέξοδος από τις πολιτικές που εφαρμόζονται και που θα εφαρμοστούν και αύριο. Ναι, και ζητάμε και την ψήφο μας, γιατί πιστεύουμε ότι είναι μια χρήσιμη ψήφος η ψήφος στην Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, επειδή το πρόγραμμα που προτείνουμε, το πρόγραμμα σωτηρίας, είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να αρχίσει να παλεύεται από αύριο. Ένα πρόγραμμα πραγματοποιήσιμο. Πρόγραμμα, Δήμητρα, από τη μία, Σωτηρία από την άλλη. Δεν έχουν καμία σχέση, Κατερίνα, το Δήμητρα και καμία. Το Σωτηρία. Καμία. Εντάξει, ωραία.
Και γι' αυτό λοιπόν ζητάμε τη στήριξη του κόσμου και εκλογικά, αλλά και κυρίως την επόμενη μέρα στους αγώνες και στους δρόμους. Μάλιστα. Ωραία. Να ευχηθώ όλα ψυχα καλή επιτυχία. Θεωρώ ότι θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε για μέχρι να και τις εκλογές. Ωραία. Ή τις δεύτερες εκλογές ή τις πρώτες. Καλά, αυτό τώρα με τις δεύτερες. Που πάλι θα βγάλουμε το ίδιο αποτέλεσμα και με λίστες και θα μπερδέψουμε πιο πολύ τον κόσμο. Δεν το κατάλαβα ποτέ. Σου δίνει ο νόμος το δικαίωμα να πας την επομένη μετά την κάλπη 22 του μήνα, να πας στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρώτο, δεύτερο κόμμα, να κάνεις εκεί τη συνεργασία να τελειώνει υπόθεση. Δηλαδή πρέπει να στο πει και η κάλπη δεύτερη φορά. Τώρα τι να σου απαντήσω. Εγώ απάντησα ότι ό,τι και να δημιουργηθεί, με τις πρώτες, με τις δεύτερες, δεν ξέρω ποιες εκλογές, το μέλλον είναι το ίδιο. Μπροστά μας θα έχουμε τα ίδια προβλήματα που αντιμετοπίζουμε και σήμερα. Μάλιστα. Και τα οποία θα τα αντιμετωπίσουμε και αύριο. Αλλά η Μαρία Κιστάκη παραμένει αγωνίστρια. Έτσι γεννήθηκε και έτσι συνεχίζει στον δρόμο. Και εκεί καλούμε και τον κόσμο να έρθει μαζί μας. Ωραία. Καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Μαρία μου. Καλημέρα. Να είσαι καλά.